της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου πατρών καλείται να εμφανιστεί την 5η 7 Δεκέμβρη ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, γιατί δεν έδωσε για επανέλεγχο το 2014 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους ατομικούς φακέλους 324 εργαζόμενων. Αυτή η στάση συνέβαλε στο να μην προχωρήσουν απολύσεις εργαζομένων στο Δήμο. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει πως θα αντιμετωπίσει και αυτή τη δίκη μαζί με τους δημότες και τους εργαζόμενους του Δήμου. Στην ανακοίνωσή της συμπληρώνει: αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι έχουν απέναντί τους νέα αντιλαϊκά μέτρα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στο επίκεντρο βρίσκονται ξανά οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα, συνολικά το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με εργαλείο τη λεγόμενη αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων. Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται το περαιτέρω χτύπημα της συλλογικής οργάνωσης και δράσης των εργαζομένων, βάζοντας νέα εμπόδια στην απεργία, την πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Την ίδια στιγμή βγάζουν στο σφυρί τη λαϊκή κατοικία μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Σε αυτές τις συνθήκες, η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και στο δίκαιο αγώνα τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, καταλήγει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.